Αυτό μας έχει κάνει όλους ομοειδάτες. Γι' αυτό πασχίζουμε και στεναχωριόμαστε όταν κάνει η τέννη ισοπαλία. Γι' αυτό είμαστε στα σωτά ουρανούς όταν παίρνει νίκες. Πάμε παιδιά, έχω στρατοπεδεύσει εδώ την κάμερα στον τομέα των 1. Βλέπουμε το ξεκαλύπωμά του, βλέπουμε τις περιβόητες σκάλες οι οποίες ξεκινάνε από το υπόγειο και φτάνουν μέχρι εκεί που είναι τώρα ο εργάτης και ξεκαλυπώνει. Πάμε για ένα γενικό ξεκαλύπωμα του τομέα 1. Με το πάνω, ξεκαλύπωμα του τομέα 1. Εδώ βλέπετε παιδιά. Καλημέρα στα παλικάρια. Τα τανιάζουν τώρα εδώ, έτσι ώστε να έρθει φορτηγό για να τα απομακρύνει. Επαναλαμβάνω, τομέα 1 παιδιά. Ξεκαλύπωμα. Εδώ φέρατε παιδιά πολλές σιδεριές. Όλα αυτά είναι αυτές οι σιδεριές λογικά για το τομέα των 11. Έτσι καταλαβαίνετε. Αποθηκευτικός χώρος. Αποθηκευτικός χώρος του 12 για τον 11. Και εδώ καταλαβαίνετε, βλέπετε το μεσητικό, αντλεί ακόμα νερά και λέει από εδώ, κοιτάξτε παιδιά, ακόμα δεν το έχουν φτιάξει ολοκληρωτικά. Έτσι, κάτσε λίγο να πατήσω τώρα που θα κάνω στεγανό. Εδώ και εδώ. Ευτυχώς κόψανε εδώ την πλάστηση. Εδώ σκυλοδεδείται τώρα ο 11 και μπουκάρουμε μέσα. Το που όλοι περιμέναμε τόσο καιρό, να πιαστεί και να σκυλοδεδεθεί και ο τομέας 11, είναι γεγονός, γίνεται πράξη. Η Ντερμπετόν έχει ανοίξει τα πλοκάμια της, βελόνια της, και σκυλοδετεί τον τομέα 11. Βλέπετε παιδιά εδώ, να θα βοηθήσει λίγο και η κάμερα, ότι έγινε η κόπλα του τομέα 11 με το τομέα 12, ενώθηκαν οι σιδεριές. Αυτός ο οπλισμός που βλέπετε εδώ πέρα, που δεν έχει συνεξιστεί προς τα νότια, γιατί εδώ θα γίνει και η τρύπα για το υπόλοιπο πυλώνα. Πάμε να δούμε στην πράξη. Πρέσα εισέργων, μπετό εισέργων του τομέα 11. Εδώ παιδιά, κι αν γίνει πανηγύρι πρεσών, βλέπετε το μπετό να ρέει άφθονο. Εδώ θα χρειαστούν τόνοι κυβικών, έτσι. Μιλάμε για έναν τεράστιο τομέα. Μιλάμε τομέα με 8 κερκιδοφόρους. Μεταξύ, κοιτάξτε ένα παραλληλισμό παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα, μπλε καπελάκηδες, πόρτο καπελάκηδες και στο βάθος κίτρινο καπελάκηδες. Λογικά πρέπει να είναι πάνω και πλέον των 60 ατόμων που έχω δει εγώ με τα μάτια μου στο εργοτάξιο, εκεί που είναι, που τους βλέπω εγώ έτσι, το μάτι δεν μπορεί να τους πάρει όλους γιατί είναι κρυμμένοι και στα υπόγεια, ξέρετε παιδιά, κάνουν δουλειές και εκεί που δεν μπορεί να τους δει το μάτι. Πώς το κλείνει το γήπεδο, φέρει πίνε εδώ πέρα, στον τομέα των 12, από κάτω δεν μπορώ να δω ποιοι είναι. Έτσι. Βλέπετε, ακόμα κρατάει νερό ρε. Κοίτα ρε, κρατάει νερό. Ο πυλώνας κρατάει νερό. Καθόλου ανησυχητικό παιδιά αυτό. Το μόνο που άκουσα είναι ότι ο καιρός αλλάξει από τη εβδομάδα. Πάμε για βροχές και αέριδες. Εδώ βλέπουμε το επιτελάκι, τον κύριο Βαγγενά. Αυτός και το επιτελείο του τα ρυθμίζουν όλα. Τώρα είπε, έδωσε μια εντολή stop για να πάει
για να πάει στην Κολωνάκια. Αυτή την εντολή έδωσε Κολωνάκια. Να. Έδωσε εντολή σε Κολωνάκια. Τα πιάνεις, δεν με τα πατήσω. Ευχαριστώ. Θα σταματήσει εδώ η πρέσα για να πάει σε Κολωνάκια και να συνεχίσουμε μετά. Είδατε, παιδιά, πώς γίνεται εδώ το πρέσωμα. Ευχαριστώ, ρε. Συνεχίζω, παιδιά, από άλλους τομείς. Ζήτω για εκά, αδελφιά. Πάμε, παιδιά, ένα μπουναλάτο για 1,5 λεπτό. Εδώ δείχνω έπροσθεν τομέα 5. Σιγά σιγά η κάμερα δεξιοφέρνει. Φίλοι οριζιναλίστας, με βλέπετε εδώ θα κάθεστε. Πάντα με υγεία να κάθεστε. Πάντα με ωραία συνθήματα βρηματικά. Και πάντα με τη συντόνια φωνή σας. Σε 10 χρόνια εκεί βλέπω και το γιο μου. Και πες να το μαζέψω. Λοιπόν, έχει καιρό ακόμα να μεγαλώσει. Λοιπόν, πάμε, παιδιά, εδώ το μία 3. Ακόμα δεν είναι φωτισμένο το ΑΕΚ. Αν και έλεγα να το πω στο Παναγιώτη πριν λίγο, το ξέχασα. Πάμε δεξιά ακόμα, δεξιότερα και ανατολικά. Προς Νέα Ιωνία δηλαδή, που είναι η ανατολική τομής. Τομής 2, 1, που καλουπώνεται. Η πρέσα μάζεψε, όπως ακούσατε τον Παναγιώτη, θα πάει να καλουπώσει κάτι Καλονάκια πρώτα. Γι' αυτό τράβηξα και το φακό. Κάτω τομέας επικός ο 11. Κεσαριανή 21, φιλιά παιδιά στην Κεσαριανή. Εκεί λέει βόρεια προάστια ρο 21. Ζαπατίστα 21, ωραία. Σκίδρα, εδώ, Θεσσαλονίκη. Μάλλον εκεί πρέπει να είναι η Σκίδρα. Στον νομό Θεσσαλονίκη εννοώ. Πάμε τομέα εδώ 7. Στα αριστερά τομέα 6. Και λοιπόν κλείνει εδώ η κάμερα για να το φωνήσω από πυλώνα και από πίσω τους δυτικούς δομείς. Παιδιά, θα καταγράψουμε τα γεγονότα στο νότιο-δυτικό τμήμα του κηπέδου μας, του εργοταξίου. Εδώ με το δικέφαλο αητό να είναι σταθερός και το δικέφαλο αητό να ανεμίζει. Λοιπόν, παιδιά, είμαι στον τομέα των 10 και των 9, όπου βάσει χορηγίας του Γερανού, του νέου, του Αράπη, ψηφίστε Αράπη, να σωθείτε. Θυμάστε το ελληνικό με την Ρένα Βλαχοπούλου. Λοιπόν, παιδιά, βλέπουμε να διαλύεται το καλούπι, το οποίο κατέβηκε από τον πυλώνα. Σας είχα πει, παιδιά, χωρίς να έρχομαι με τους φίλους, τους εκλεκτούς, που μου λένε, Γιώργη, θα μπουν 2 καλούπια και όχι ένα, όπως μας λες. Δεν είναι θέμα επιβεβαίωσης, εμένα μου το είχαν πει, παιδιά, τα στελέχη εδώ πέρα. Όχι, όχι, άλλαξε, άλλαξε, εδώ πέρα πάλι ο παλέμαχος. Πού το βρίσκεις, πού το χάνεις, εδώ δίνει και τα κερδίσματά του. Λοιπόν, έγραψα τα έσημα. Εισιτήριο πήρες για το... Πρώτος. Με τον Απόλλωνα. Πρώτος παλέμαχος που παίρνω εισιτήριο και διαρκείας. Με την Μπάγκερν. Με την Μπάγκερν, λόγω. Με τον Απόλλωνα. Μπαίνεις έτσι. Μπαίνεις το έτσι. Να σου έρθω μαζί. Να σου έρθω μαζί. Θα με χώσεις. Να και τα ωραία του καναλιού. Να ωραία, ωραία του καναλιού. Παιδιά, άστο, ναι. Διαλύσαμε το καλούπι εδώ πέρα, που σημαίνει άλλο καλούπομα δεν θα πέσει πάνω. Και θα περιμένουμε να πακτωθεί πλέον το τρίγωνο. Εδώ έχουμε τον γερανίστα του Αράπη, ο οποίος μου είπε ότι 2,5 ώρα, τώρα είναι η ώρα 2 και 4, 2,5 ώρα θα βγάλει αυτός ο γερανός, εδώ παιδιά αυτό το θερίο, 80 τόνοι, βλέπετε την αλλαγή του σχεδίου, μπλε άσπρος και αυτός, Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Λοιπόν, θα βγάλουν, πώς θα λένε, τα μπαλκόνια. Θα ξεκρεμάσει τα μπαλκόνια, όχι για να τα πάει παραπάνω, θα τα ξεκρεμάσει τελείως, έτσι, θα τα προσγειώσει κάτω, έτσι δεν είναι, θα τα προσγειώσει κάτω. Αυτή η φατσούλα, παιδιά, είναι ΑΕΚΤΖΙΣ. Μου είπε ένα ωραίο δρόμενο ότι με τον Ιωνικό, με τον Αθηναϊκό, όταν παίζαμε δεκαετία 90, είχε φάει ξύλο από Αθηναϊκούς, αν είναι δυνατόν, εδώ στη Φιλαδέλφια, και από τότε έχει κόψει την μπάλα τελείως. Είναι κοκκινιάρης πλέον, έχει σταματήσει την μπάλα, μόνο ότι να έχεις. Τίποτα άλλο, να τα λέμε και αυτά.
και δουλεύουν στο εργοτάξιο. Λοιπόν, παιδιά, θα δείξω εδώ πέρα τη ράμπα, όπως έχει γίνει. Όπα, κόμπλα ανεβαίνει πίσω από τις, τα τυχεία και τις, πώς το λένε τα άλλα, τις κολόνες και οδηγεί στο τομέα των 8 που τώρα καλουπώνεται. Άμα πέσει ποινή σήμερα, άμα σκεράσω πίνες όλους, ρε. Άμα. Άμα πέσει ποινή σήμερα, που έχουμε όλα... Πες το εδώ, πες το εδώ, πες το εδώ, πες το εδώ. Άμα πέσει ποινή σήμερα, ναι. Αύριο όλους θα τους σκεράσω πίνες. Η ποινή δεν θα πέσει σήμερα. Θα πάω στην έκτρα και θα πάω. Η ποινή δεν θα πέσει σήμερα, θα πέσει αύριο. Θα πέσει. Αύριο θα βγει η απόφαση. Θα πέσει, γιατί δεν. Αύριο απόφαση. Ναι, σήμερα εκδικάζεται. Αύριο βγαίνει η απόφαση. Αύριο, καλύτερα αύριο. Να έχουμε και λεφτάκι εδώ. Πήρανε μπύρες αυτές, να το πιέσουν, είναι πολλές μπύρες. Λοιπόν, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Δεν με αφήνει ο... Ποιος, ρε. Ο Βαγιανάς. Όχι, ρε, όχι, όχι. Δεν είναι μισή ώρα, εδώ. Ναι. Όταν σχολάνε, γιατί δεν κάνει όταν δουλεύουν, γιατί φωνάζουν οι μεγάλοι, ναι. Σε εγώ πρότεινα να τους κεράσω, άστο δεν είναι. Λοιπόν, παιδιά, τι άλλο να δείξω από εδώ πέρα. Πού μπορεί να πάω πιο ψηλά. Α, ωραία, εδώ, εδώ. Κάτσε λίγο. Θα το πάω περιπατητό. Περιπατητό στον κερανό. Καθόλου κίνδυνο. Γιατί θέλω τους ζυναλιστάς. Όλα τραβιούνται τώρα. Τι μου λες τώρα εσύ. Ό,τι λες τραβιέται. Λοιπόν, παιδιά, ακόμα πιο κοντά. Σε αυτό που θέλετε να δείτε όλοι. Και από ψηλά. Δεν είναι ταρατσάτο, είναι γερανάτο. Βλέπετε, παιδιά, κλείνει και η γωνία. Με το καλούπι. Βλέπετε ότι η κολόνα που είναι εμφανώς με, το, με τη σκηνοθέτηση είναι του τομέα 8. Η κολόνα που είναι με το τσέρκι, ακόμα μην φύγεις, ρε. Με το τσέρκι είναι του τομέα 9. Θα πας 21, θα πας πάνω, πού πας. Να γράψει τα ένσημα. Ωραίος και αυτός. Όλοι ξέρετε το τερματοφύλακα. Αν δεν πέσει ποινή, θα διαγραφώ από το ορίζοντα. Αν δεν πέσει ποινή. Είναι απαράδεκτο. Έβγαλε και το πόρισμα. Μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, αυτά με αυτά και με αυτά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται και στα δυτικά των τομέων της καρδιάς μας. Κλείνω από εδώ και θα πάω να αποφωνήσω από τομέα 5. Όπου τώρα πιστεύω ότι βάζουν τις μεγάλες συντεργές. Ζήτω η ΑΕΚ, αδέλφια! Με ένα γενικό πλάνο, εν κατακλείδι, πήρα γύρω στη μισή, 10, 20, 35, 38 λεπτά περίπου βίντεο σήμερα. Τομέα-τομέα, δείτε όλα τα βαρτάκια, 3 θα ανεβάσω. Βλέπουμε ότι η πρέσα ήρθε για να καλουπώσει τα κολονάκια. Στο τομέα των 7, μια χαρά, δεν παίρνει άλλο παιδί για να τα ανεβάσουν, να ανέβουν γρήγορα, να μην ανέβουν το βράδυ. Λοιπόν, με ένα γενικό πλάνο, σας εύχομαι υγεία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χιλιάδες των εγγραφών. Όσοι πιστοί προσέλθετε ακόμα στο κανάλι, δεχόμαστε όλο τον κόσμο, αρκεί να είναι normal, να μην είναι ειρωνικός και να μην είναι αλαζόνας και να βρίζει. Ζήτω η ΑΕΚ, αδέλφια. Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι θα γίνουμε η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα και όχι το άλλο που σας πήγε ο νους. Ζήτω η Ομόνια, ζήτω η Ένωση, ζήτω η ΑΕΚ μάγκες μου. Γεια χαρά!